Καλώς ήρθατε, The Trackers, σε άλλο ένα Abarth Project. Χειροκρότημα, παρακαλώ. Κωστής Αντωνιάδης και Πέτρος Κουσταλίδης από την κάμερα. Έχουμε τα δύο project του καναλιού πλέον. Έτσι. Κοίτα, εδώ με τις ανατομές. Δεν ξέρω που δείχνουν ένα πράγμα. Βέβαια. Κωστή, δείξε λίγο για τον Κωστή. Τρομερό. Αφού το απέσχει. Πού είσαι εσύ. Βέβαια, το Γιάρης κλέβει την παράσταση. Καλά, εννοείται. Κλέβει την παράσταση. Η Apple. Κοίτα, τα φούτερ, κάνει μια στροφή να δούμε τη φούτερ λίγο. Πάω, αλήθεια είσαι. Έτσι. Πάντα. Λίγη στην περιγραφή. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Δοξάτο. Στο φίλο του Μιχάλη στο Remap Tronic. Ήρθε η ώρα να δούμε επιτέλους τι θα γράψει αυτό το αμάξι, παιδί μου. Να δούμε τι pops και λίγο θέλουμε να φτιάξουμε και λίγο τα φλογίδια. Θέλουμε να κάνουμε λίγο, αν μπορέσουμε να κάνουμε φλόγα. Και να δούμε επιτέλους τι θα γράψει. Οπότε τι έχουμε. Τι να πω, μέτρηση. Dino Day. Abarth Project. Επιτέλους. Πάμε. Είμαστε στην αρχή, ρε. I got the recipe, never gon' let any op get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss, cause I say it respectfully. It's time to eat up, bread like a speeder. Taking it deeper, and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I just remember the promise that's meant for me. I know the enemy and that he sent for me. I keep the blood of the lambs my centerpiece. I cannot trust in no crystals or energy. Look at the chemistry, and I'm not even this typically. Most of the tricks, they be gimmicks, they mimic the truth. This poison, and we got the remedy. There is a bomb, apply it, the fire can stay. Λοιπόν, εδώ με το φίλο μου τον Κωστή. Ωραία, δεν είμαστε. Δεν είναι περαφιού ωραίο που έχεις, ε. Πολύ ωραίο βιού. Είπαμε πριν ότι είναι σαν μευτική εδώ πέρα κάθεσαι και περιμένεις να γεννήσει το μωρό εκεί πέρα, εκεί πέρα μέσα. Λοιπόν, να πούμε ότι το πρόγραμμα έχει γίνει κάποιους πριν μήνες. Έχει αρκετό καιρό που έγινε εδώ στο Μιχάλη. Απλά περιμέναμε να κάνουμε το συνολικό βίντεο, να ετοιμαστεί το δυναμόμετρο γιατί είναι καινούριο. Και μετά να γίνει το βίντεο. Έτσι. Λοιπόν, θέλω προγνωστικά. Τι πιστεύεις ότι θα πιάσει, φίλε Κωστή? Προγνωστικά μαντικής. Έλα. Δεν νομίζω. Πάω από 2.50, δεν νομίζω να πάει. Δεν νομίζω. Χωρίς γέννα. Εσύ, Πέτρο, τι λες θα πιάσει? Εγώ λέω 2.65. 2.65. Και εγώ κάπου εκεί λέω. Λέω 2.60 με 2.65. Κάπου εκεί πιστεύω. Έτσι το κόβω. 2.65. Safe στο 1.6. Έτσι. Εντάξει. Θα δείξει. Και τώρα θα προσπαθήσει ο Μιχάλης επίσης να κάνουμε και λίγο φλογίτσα από πίσω που να βάλουμε. Κάμα ταξίες. Έτσι κάνει παπαμπούπα, αλλά δεν βγάζει φλόγα. Θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε και αυτό. Για να δούμε λίγο. Για πάμε. Tell me what it's like to live with superpowers. I don't know, but I'ma get it. I'ma get it. Δεν έκανε την πίσω που εδώ κάνουμε. Γιατί? Γιατί ήθελα να το βάλουμε εδώ αγιώστερα. Πόσο σήκωσε, ρε? Ένα τρίτ, όχι. Ένα σελίδο. Ένα 45. Ναι. Γιατί στο δυναμόμετρο δεν πρέπει να κάνει την πίσω που θέλει, καταλάβες. Βάζουμε την πίεση που θέλουμε λόγω δυναμομέτρου τώρα, πως είμαστε στο 1.4-1.5, 2.50 στο 1.4. Πάμε ακόμα μία λίγο να το δούμε. Πάντως φλογίδι βγάζει. Κάτι κάναμε από φλόγα, Πέτρο. Πέτρος, κάθε να παίξει το κομμάτι. Καλώς. Καλώς. 230 ρόδα, άμα κρυώσει θα βγάλει κι άλλα δηλαδή. 230 ρόδα έκανε. Αυτή η κάτω γραμμή είναι η ρόδος. Ναι. Όμως μετά δεν σπέφτει. Δεν σπέφτει το οποίο έκανε. 37 κιλά. Τώρα όλοι κοιτάζουν όμως το πικ των αυλόγων, έτσι. Θες τώρα κάτι. Το 1, 4 με το 1, 6.
Εδώ με το πόσο άλογο διαφορά. 20. Εδώ είναι 2,28. Και εδώ είναι 2,60. Είναι 40 άλογα. Για μισή εδώ. Τον εσέ. Όλοι κοιτάζουν το πικ. Στα μέσα είναι 40 άλογα. Η ροπή από 32, 37, 5 κιλά. Στα μεσαία, όχι στα ψηλά. Στα ψηλά το αμάξι βλέπεις κάνει correction. Το μαζεύει μόνο του, λέει ζεστάθηκα. Έρχεται στα ίδια άλογα ψηλά, βλέπεις. Ναι. Στα μεσαία, βλέπεις κάθε πίση πώς το επηρεάζει. Πώς το άκουσες? Βγήκα έξω. Γιατί να τα ακούσω? Υπάρχει λόγος. Πυροβολάει, καλά μαρά. Μιχάλη, είπαμε 260 μισό έβγαλε στο 1,6. Στο 1,6 όπως ήταν θυμισμένο. Στο 1,6, ναι. Ωραία. Τι είπαμε, το δυνατό. Τρεις δοκιμές κάνατε. Κάναμε 3-4 πατηματάκια. Εντάξει, είναι και λίγο θερμοκρασίε και τέτοια. Το καλύτερο ήταν 260 μισό. 260,5. Είπαμε, το δυναμόμετρο είναι αυστηρό, δεν χαρίζουμε άλογα εδώ πέρα. Είμαι υπερευχαριστημένο, νομίζω ότι για παραπάνω δεν είμαστε κιόλα. Κάτω να φλιπουστεί. Με 2-30 ρόδα. Και έτσι. Με 2-30 ρόδα, ναι. Και έτσι είναι τα πράγματα. 37 κιλά. 37 κιλά ροπή. Μια χαρά για μπαρθάκι. Πάρα πολύ καλά. Για στόκ είναι πολύ καλό. Για στόκ είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα για το θέμα φλόγα θα το δούμε. Φιλικά, ενώ βγάζει τον ντουμάνι από πίσω, κάτι γίνεται και κάπου κόβει. Όποιος ξέρει στα σχόλια για ποιο λόγο δεν γίνεται σωστά η ανάφλεξη, να μας γράψεις. Λογικά από θέμα απλό εξάτμιση. Από, ναι, εξάτμιση. Νομίζουμε ναι. Ότι μπορεί να είναι και το φταπόδι, μπορεί να είναι κάποια ένωση να χάνει. Πες μας. Ναι, αυτά είναι. Πες μας το γνώμη σου λίγο. Πιστεύεις ότι είναι το φταπόδι, να λιάνουμε το φταπόδι μέσα, τι πιστεύεις? Ναι. Ναι. Κάτι εσύ γίνει λάθος. Υπάρχει κάποια σκουριά, κάτι. Κάπου το χάνουμε. Σκέψου τώρα όλο αυτό το ντουμάνι να ήταν φλόγα. Θα βγάζει. Θα βγάζει 1,5 μέτρο φλόγα. Ναι. Μάλιστα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον Μιχάλη. Λέγε, αλλά κουβέντα κάνω. Μιχάλη. Εγώ, αδερφούλη, δεν ξέρω αν πριν είπαμε ότι έχει ξεκινήσει ένα Γιάρης project. Το κάνουμε, ό,τι θέλει. Όχι, τι θέλω. Θέλω να με πει. Άκου να δει. Μόνο πρόγραμμα θέλω να με πει πόσο μπορούμε να το βγάλουμε. Γύρω στα 400 θα βγάλει. Πρώτο φάσμα. Ένα οικονομικό αμάξι είχαμε ρε μαλάκα, να το χαλάσουμε. 500 μαλάκα. Τι σημαίνει, δεν θα είναι οικονομικό. Μόνο να μην αρχίσει να βάζει κότσο το στράτο μετά. Σιγά. Τώρα, χωρί πλάκα, του Πέτρου είναι 90 άλογα. Με ένα προγραμματάκι πόσο μπορούμε να το φτάσουμε έτσι χαλαρά. Safe. 120 άλογα. 120 άλογα. Φαντάζεσαι το Γιάννη 120 άλογα. 4-5 κιλά ροπή. 125 βγαίνει το δικό μου, έτσι. Τι λε, ρε. 125 μαμά. Πέτρο. Δεν ξέρω, θα το συζητήσουμε σοβαρά σε λίγο. 120 άλογα. Και να πούμε κάτι τώρα που μιλάμε λίγο για άλογα και με τέτοια. Άλογα παράλογα. Δεν είναι στραγάλια. Υπάρχει μια νοοτροπία ότι έβγαλα 450 άλογα και κλαίγεται μετά στον δρόμο, με πέρασε ένα. Με 250. Ευχαριστούμε που μου δίνει την πάσα, γιατί σε κάποια βίντεο μας από κάτω που γράφουμε 900 άλογα ρόδα και 1000-1100 άλογα, μας γράψαν κάτι, δεν είναι στραγάλια τα άλογα και τέτοια. Παιδιά, αυτά που λέμε ισχύουν, δεν είναι. Όχι, αυτό το γνωρίζουμε καλά. Δεν είναι ότι. Γι' αυτόν τον λόγο ήρθαμε να σας δείξουμε στο δυναμόμετρο και να μην λέμε ότι έχουμε 300-300 φεύγα άλογα. Αν και εγώ υπολογίζω, ας πούμε, αλήθεια, λίγο παραπάνω είμαστε. Ναι. Υπολογίζω. Αλλά τα νούμερα είναι τόσο, είναι 260 μισό. Τέλος. Ο Μιχάλης, είπαμε. Δεν χαϊδεύα αυτιά. Τέλος. Και όποιο έχει σκοπό να έρθει εδώ στο Μιχάλη. Να έρθει προετοιμασμένο, δηλαδή μην έρθετε να το πείτε το αμάξι είναι πιστεύω τόσο. Σας πει δεν είναι και κατεβάστε αυτιά σκηνή. Μην την αγορευτείτε, τότε θα πάρετε αποδείξεις σωστές, έτσι. Θα σας πει την αλήθεια όσο και πονάει. Καλύτερα να σε χαστοκίσουν την αλήθεια παρά να σε φιλήσουν στο μάγουλο με το ψήμα. Μαλά, γιατί είπες τώρα. Φεύγω ρε, άντε ρε. Φύγε. Είπαμε, είμαστε στο δοξάτο γράμμα, Streamup Tronic εδώ πέρα στο φίλο του Μιχάλη. Όπου μπορείτε να κάνετε προγραμματισμό αυτοκινήτων, δυναμομετρήσεις, custom προγράμματα. Το τονίζουμε αυτό. Σε οτιδήποτε setup. Έτσι. Και να προχωρήσουμε λίγο στο Abarth. Το Abarth πήραμε φορά, προχωράμε τώρα. Τελείωσα λίγο με το πρόγραμμα, τελειώσαμε τη δυναμομέτρηση. Τα μοτερικά δηλαδή είμαστε τελειωμένοι. Και έχουμε τώρα απ' έξω το πρόγραμμα. Θα δώσω πολύ γερό τώρα. Μάλλον μπρος-πίσω προφυλακτήρες. Μάλλον αλλαγή στα φανάρια, θα κάνουμε κάποιες επεμβάσεις εσωτερικές. Ραπ, ντύσιμο όλο. Και μπορούμε να παίξουμε και ζάντα.
Μάλιστα. Όταν καταλαβαίνει, Φιλίππο, τι γίνεται, Πέτρη. Είπαμε, όταν λέμε ότι το Άμπαρ θα γίνει από τα καλύτερα στην Ελλάδα, το λέμε και το νου. Τελείωσε. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενο γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει το κανάλι δύο project Cars. Μπράβο. Και έχουμε δίπλα μας καλύτερους, οπότε τα αναμένετε. Γιατί κουράστηκα να το κάνει αυτό το κλείσιμο, για πάμε. Trackers, θα σας δούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι όλο και καλύτερο. Πέστε μάλα και το δείπαμε. Εδώ γύρω γύρω, θα δείτε θα βγουν και άλλα βίντεο Abarth. Και εδώ. Ναι. Και εδώ. Μέχρι το επόμενο βίντεο, Trackers, θα λέμε. Εύκολο ήταν. Για τρίτη φορά. Για τρίτη φορά, μπορεί και τέταρτη γιατί είναι τα κομπλά. Νομίζω είναι εύκολο, για πες. Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Εδώ θα βγουν. Πάμε. Επειδή δεν μπορούσαν τα παιδιά, θα δείτε δεξιά-αριστερά και άλλα project από το Άμπαρτ. Τα λέμε στο επόμενο. Φιλιά πολλά.